Σήμερα είναι η κορύφωση μιας πορείας 9 εβδομάδων κινητοποιήσεων, όπου το σύνολο της πανεπιστημιακής κοινότητας, φοιτητές, φοιτήτριες, καθηγητές, καθηγήτριες, διοικητικοί υπάλληλοι, δηλώνουμε, καλούμε την κυβέρνηση καταρχήν να μην καταθέσει και τώρα πλέον να αποσύρει το νομοσχέδιο σχετικά με την ίδρυση των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Γιατί το κάνουμε αυτό, γιατί τέτοια επιμονή της πανεπιστημιακής κοινότητας ενάντια σε αυτό το νομοσχέδιο? Γιατί το νομοσχέδιο αυτό καταργεί τον ενιαίο τρόπο εισαγωγής στα πανεπιστήμια, θεσμοθετεί δηλαδή την αδικία. Γιατί το νομοσχέδιο αυτό υποβαθμίζει και εξομοιώνει τα πτυχία και τα επαγγελματικά και ακαδημαϊκά δικαιώματα των αποφύτων μας με τα επαγγελματικά και ακαδημαϊκά δικαιώματα αποφύτων ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων αμφίβολης ποιότητας. Γιατί το νομοσχέδιο αυτό καταδικάζει τα δημόσια πανεπιστήμια έως και το 2030 σε χρόνια υποστελέχωση, υποχρηματοδότηση, περαιτέρω εμπορευματοποίηση των λειτουργιών τους. Η κυβέρνηση συνεχίζει να αγνοεί αυτή τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία στο όνομα εξυπηρέτησης ιδιωτικών συμφερόντων. Την καλούμε ακόμη και την ίστατη στιγμή σήμερα να αποσύρει το νομοσχέδιο αυτό έκτρωμα, το αντισυνταγματικό αυτό νομοσχέδιο, το οποίο αποτελεί βόμβα στα θεμέλια της δημόσιας ανώτατης εκπαίδευσης.